χρόνια πέρασαν, αφής έπεσε η χούντα των παρανοϊκών συνταγματαρχών. Το ότι όμως υπάρχει δημοκρατία στα χαρτιά δεν σημαίνει ότι υπάρχει και δημοκρατία στην πράξη. Ένα μεγάλο ποσοστό κόσμου είναι στο περιθώριο. Πολύτεκνοι, νέοι επιστήμονες, διπλωματούχοι, εργαζόμενοι, άνεργοι, είναι όλοι στα κάγκελα. Και στο κοινωνικό περιθώριο μεγάλο δε ποσοστό νέων αναχωρεί στο εξωτερικό για να βρει ευδοκίμηση στις σπουδές τους. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια μεταπολίτευση υπό αμφισβήτηση. Προχθές η Βουλή στάθηκε ανώριμη να ψηφίσει την απλή αναλογική που ήταν αίτημα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου εδώ και 100 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί ακόμη δεν πιστεύουν στην ισοτιμία της ψήφου και στις δημοκρατικές διαδικασίες. Θα τιμωρηθούν από τον ελληνικό λαό όσοι δεν ψήφισαν την απλή αναλογική. Εμείς σαν Ένωση Κεντρών, επειδή είναι η πρώτη φορά που είμαστε στη Βουλή, υποσχόμαστε ότι το κόμμα θα μεγαλώσει και η δημοκρατία θα ανδρωθεί και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τις δεινοπαθούσες κατηγορίες. Πολυτέκνους, αγρότες, φοιτητές, ανέργους, στρατιώτες, απογορούντες στο εξωτερικό και όλους τους ανθρώπους που αισθάνονται μια μεταπολίτευση για την οποία δεν είναι περήφανοι.